Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Τον Απόλλωνα και τον Βασιλείου να επιχειρεί την σέντρα. Να το, όχι, ο Μπένσοπ πήγε να ευνηδιάσει. Ματέι, παλιά απέναντι για τον Μπένσοπ. Παρά έφτασε στον Πίτα, έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει, είναι αστοχό. Έστειλε την παλιά στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά, αποκρούει ο Στρατιλάτης σε κόρνερ. Κεφαλιά από τον Φακούντο. Εκτέλεσε ο Φακούντο. Από πολύ κοντά πάνω στον Στρατιλάτη. Μεγάλη ευκαιρία με τον Χάμπο. Ενσούε με αρκετό χώρο μπροστά του. Και έχοντας ακόμα τέσσερις παίχτες κοντά για να δώσει την πάσα, την έδωσε στον Φακούντο. Ούτε τώρα. Θα αποκρούσει και πάλι ο Στρατιλάτης. Ήταν εντελώς μόνος ο Φακούντο στον κεντρικό διάδρομο μέσα στην περιοχή. Τώρα θα κάνει την κεφαλιά ο Ενσούε. Νέα απόκρουση από τον Στρατιλάτη. Ο οποίος έκανε το λάθος εδώ. Κέρδισε ο Μπένσοπ. Έστειλε τη σέντρα στην περιοχή. Να το 1-0. Φακούντο Περέιρα είναι ο σκόρερ. Στο 15ο λεπτό λοιπόν. Ο Στρατιλάτης έκανε λάθος σε αυτή την φάση. Το αξιοποίησαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Φακούντο Περέιρα, που ήταν σχεδόν σε όλες τις φάσεις που δημιούργησε η ομάδα του μέχρι τώρα, θα ανοίξει το σκορ και ο Απόλλων θα μετουσιώσει την υπεροχή του σε αυτό το διάστημα. Εδώ ξαναβλέπουμε το λάθος του Στρατιλάτη. Ο Μπένσοπ κερδίζει την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει την κίνηση από τον Φακούντο, ανεβαίνει αυτή τη φορά, είναι εύστοχος. Σέντρα στην περιοχή του Απόλλωνα, η μπάλα πέρασε, ο Παπαγεωργίου θα κάνει το πρώτο σουτ του Εθνικού στον αγώνα στο 18ο λεπτό. Πίεση από τον Φινίρη, θα κρατήσει και θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια, αφήνοντας την εκτέλεση για τον Σελίμοβιτς. Χαραλάμπους, θα περάσει πάσα του Κονέ, το σουτ από τον Χουντόπια και απόκρουση από τον Δημητρίου. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση χεριού. Ο Απόλλων στο μεταξύ κέρδισε ένα φάουλ από τον Μαρκόσκι στον Γιούστε. Λαμπάν. Κονέ. Θα πάρει το φάουλ από τον Χάμπο. Χαραλάμπους. Φάουλ από τον Πίτα. Κονέ πάει να βγάλει την κόντρα για τον Εθνικό και είναι γρήγορος. Και πέρασε ο Σακέτη, ωστόσο προηγήθηκε το φάουλ και βγήκε η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Φάουλ από τον Βασιλείου στον Φινίρη. Ματέι. Έχει σφυρίξει φάουλ υπέρ του Απόλλωνα, αν έχω αντιληφθεί σωστά. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας. Στο έδαφος παίκτης του Απόλλωνα από την προηγούμενη φάση. Ο Πίτας είναι. Ψηλά ο Γιούστε κερδίζει τον Μαρκόσκι στον αέρα. Ο Φακούντο θα δώσει στον Σακέτη. Η μπάλα θα φτάσει στον Βασιλείου, στο έδαφος παίκτης του Εθνικού. Γύρισαν ωστόσο οι του Εθνικού. Κέρδισε το φάουλ από τον Μαρκόσκι. Χτέλεσε συρτά ο Χάμπος. Βγήκε ο Στρατιλάτης. Πρόλαβε ο Γκλοπάρτ. Κόντρα. Κερδισμένος ο Μπένσοπ, περιμένει ο Φακούντο. Εδώ σε αυτήν εδώ την φάση. Και ο Κονέ γύρισε πάρα πολύ ωραία για να αποφύγει τον Ενσούε. Τράβηξε τη φανέλα ο Σακέτη, βγήκε ήδη η κίτρινη κάρτα του Φελά. Για να δούμε τώρα τον Κονέ να κάνει το σούτ, αλλά έχει ακουστεί το σφύριγμα. Έχει κάνει χέρι ο Παπαγεωργίου. Το πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο είναι υπέρ του Εθνικού. Σελίμοβιτς με τον Ήλια Μαρκόσκι, Χουντόπιακ. Γκλοπάρτ, έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Απόλλωνα. Κονέ. Φάουλ από τον Χάμπο. Παλιά για τον Μπένσοπ, σηκώθηκε το σημαίακι του βοηθού. Εδώ ξανά, ήταν πιο μπροστά. Χάμπος με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Φελάς. Κέρδισε τη μονομαχή. Πιέζει ο Χουντόπιακ με φάουλ. Κερδίζει την μπάλα ο Πίτας.
Και τριμπλάρει και μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει στον Μπέλσοπ. Πολύ ωραίο γκολ. Με τον Τσάρλισον Μπέλσοπ να σκοράρει, τον Πίτα να σερβίρει. Πανηγυρίζουν οι δυο τους μαζί με τον Ματέι. Στο 55ο λεπτό ο Απόλλων σημειώνει το δεύτερο του γκολ. Στην πρώτη καλή του ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Με την κάθετη πάσα στον Μπέλσοπ έδωσε στον Πίτα. Ατομική ενέργεια και ασίστη στη συνέχεια. Κάτω από πίεση ο Πίτας δίνει έτοιμο γκολ στον Μπέλσοπ. Παραφτάνει στον Χαραλάμπους, καθυστέρησε. Κερδίζουν εκ νέου του Εθνικού, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Πάνω στον Σακέτη. Αυτό έγινε με την ίσο. Με φάουλ πήρε την μπάλα. Ο Ντένιτς είναι ο παίκτης ο οποίος θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Η σέντρα του προς το μέρος του Κονέ βγήκε. Αλλά σηκώθηκε και το Σημεάκι. Ο Δημητρίου. Τρέχει ο Μαρκόσκι στο πρώτο δοκάρι, δεν προλαβαίνει. Χάνει ο Δημητρίου, ο Κονέ από κοντά πάνω στη γραμμή. Ο Γιούστε σώζει τον Απόλλωνα. Κερδίζει φάουλ Εθνικός, έλα Ανδρέα γρήγορα. Ο Μαρκόσκι σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο επαναληπτικός, το σούτ από τον Πίτα. Πέρασε ο Βασιλείου, έγινε φάουλ. Και βγήκε η κίτρινη κάρτα. Και υποδέχθηκε εκ νέου την μπάλα και μπήκε στην αντίπαλη περιοχή. Την έστειλε εκεί που ο Στρατιλάτης έκανε ασταθή απόκρουση. Μεγάλη ευκαιρία με τον Πίτα. Χαραλάμπους. Από κοντά ο Κονέ σηκώθηκε το Σημεάκι. Ως μη γενομένη φάση. Σε θέση offside υποδείχθηκε ο σκόρερ. Στο 71ο λεπτό ο Εθνικός πετυχαίνει γκολ που ακυρώνεται. Παίρνει τη φάση πάνω του και δίνει γκολ. Προφανώς μετά από ενδοεπικοινωνία με τους συνεργάτες του έδωσε τον γκολ, ενώ εμείς θα ξαναδούμε την φάση. Την στιγμή που γίνεται η παλιά είναι όντως σε θέση offside, αλλά ανεβαίνει με πρόθεση να παίξει την μπάλα ο Γιούστε πρέπει να είναι και έρχεται ο Κονέ να σκοράρει από κοντά. Έδειξε την σέντρα. Και τώρα δίνει offside. Και απέναντί του τον Ντεβίνσον, περνάει και από αυτόν και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Δείτε εδώ, έκανε το δυνατό σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Αυτόν τον μήνα, στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.